ελληνικά κανάλια για το πώς πέρασε η εβδομάδα, κυρίως με τη ΣΕΣΜΕ αλλά και με τον Τσελίκ, τον απίστευτο να λέει αυτά που λέει, και με τον Μευλούντο Τσαβούσογλου. Δεν υποστήλει τη σημαία της, του λαϊκισμού, να το πω έτσι, της εσωτερικής κατανάλωσης δηλώσεων. Να πάμε τώρα όμως να δούμε ειδικότερα το τι γίνεται με την άτυπη. Και την αποκλειστικότητα την είχε ο Αντένα Κύπρου. Γιατί ο Αντένα Κύπρου με τον Κυριάκο τον Επιμηλωρίδη, όπως θα δούμε, είναι το κανάλι εκείνο που έβγαλε λίγο πιο συγκεκριμένες ημερομηνίες για το πότε τελικά θα γίνει αυτή η άτυπη πενταμερής. Το τρίμηνο 27 με 29 Απριλίου και στη Γενέβη θα διεξαχθεί τελικά η άτυπη πενταμερής διάσκεψη για το Κυπριακό, όπως επιβεβαιώνουν στον Αντένα καλά ενημερωμένες πηγές από την έδρα των Ενεθνών στη Νέα Υόρκη. Σύμφωνα με το προκαταρκτικό πρόγραμμα που ετοίμασε η γραμματεία των Ενεθνών, ο Αντώνιο Κουτέρες θα επιχειρήσει ενδεχομένως με το καλωσορίσατε να σπάσει τον πάγο παραθέτοντας ζύπνο σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Πρόθεση του ελήψη και ειδικού συμβούλου είναι όπως συναντηθεί διαδοχικά με όλες τις πλευρές. Αρχικά με την ελληνοκυπριακή και την τουρκοκυπριακή πλευρά και ακολούθως με τους υπουργούς εξωτερικών των εγκυητριών δυνάμεων. Οι δύο διαβουλεύσεις στη διάρκεια του τριμέρου θα είναι εντατικές και συνεχείς στο φορμά των δύο παράλληλων τραπεζιών κατά το παράδειγμα του Κρά Μοντανά. Οι προσδοκίες χαμηλές με τον εκπρόσωπο του Αντώνιο Κουτέρες Στεφάν Τουζαρίκ να θέτει ως στόχο την διαπίστωση ύπαρξης ή όχι κοινού εδάφους. Σκοπός της συνάντησης θα είναι να καθοριστεί αν υπάρχει κοινό έδαφος για τα μέρη να διαπραγματευτούν μια βιώσιμη διαρκή λύση στον Κυπριακό εντός ενός προβλέψιμου ορίζοντα. Συγκρατημένα αισιόδοξη η Λευκωσία με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο κ. Κούζο να ξεκαθαρίζει πως δεν αποδέχεται αλλαγή της βάσης και της μορφής λύσης, καθορίζοντας παράλληλα εκ των προτέρων και τα όρια ευελιξίας του Γενικού Γραμματέα Αντώνιο Κουτέρες. Εφόσον τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας καθορίζουν τη μορφή και την βάση της λύσης του Κυπριακού, εμείς προσβλέπουμε ότι ο Γενικός Γραμματέας θα λειτουργήσει μέσα στα πλαίσια των όρων εντολής του. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να αναλάβει κάποιες πρωτοβουλίες για να υπάρξει μια διέξοδος, με τον ίδιο τρόπο που ανέλαβε κάποιες πρωτοβουλίες στο Κρά Μοντανά, καταγράφοντας τα 6 σημεία στο εγγραφό του. Στην τελική ευθεία μπαίνει και η προετοιμασία της ελληνοκυπριακής πλευράς. Αρχής γερωμένης από την Δευτέρα, ο πρόεδρος Ανσαλιάδης θα εντατικοποιήσει τις συναντήσεις του με τη νέα ομάδα νομικών που συγκρότησε για τη μελέτη συνταγματικών πτυχών επί όλων των πιθανών σενάριων και προτάσεων που ενδεχομένως να τεθούν στο τραπέζι της Πενταμερούς. Συναντήσεις θα προγραμματιστούν και με τα μέλη της διαπραγματευτικής ομάδας, κυρίως όπως προφορούμαστε για θέματα τακτικής, ενώ στη διάθεση του Προέδρου βρίσκεται ήδη και η ομάδα τεχνοκρατών του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Συνόψη Πενταμερούς και από τη Μόσχα με την εκπρόσωπο του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών να αποδοκιμάζει την κατάθεση σχεδίου λύσης από το Λονδίνο. Όπως έχουμε πει πολλές φορές, δεν πρέπει να ασκείται πίεση σε κανένα από τα μέρη. Είναι απαράδεκτο να τους επιβληθεί ένα σχέδιο για διευθέτηση έξωθεν ή αυστηρά χρονοδιαγράμματα ή να προσαρμοστεί η αρρωγή του ΟΕΕ στους δείχτες προόδου στις συνομιλίες. Αφού σημείωσε πως η Ρωσία ως μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας στηρίζει λύσεις στη βάση των ψηφισμάτων του σώματος, η κυρία Ζαχάροβα υπέδειξε πως κάθε αλλαγή στις βασικές παραμέτρους θα πρέπει να επαναξεταστεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Και κάθε φορά που φτάνουμε σε αυτήν την παράμετρο της εκπομπής μας, η οποία αφορά την άτυπη πενταμερή, ανακαλύπτω ένα τραγούδι, το οποίο θα ήθελα να το κουβαλάει στη βαλίτσα του μέσα ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Για να θυμάται, είμαι βέβαιος ότι θυμάται, αλλά ξέρετε, πολλοί είμαστε και συναισθηματικά φορτισμένοι με αυτή την κατάσταση. Και το τραγούδι πάντα είναι αυτό που μας θυμίζει λίγο παραπάνω κάποια πράγματα. Είναι πιο σημαδιακή, ένα πιο σημαδιακό θα έλεγα προσκεφάλι την ώρα που κοιμάσαι και ετοιμάζεσαι την άλλη μέρα να πας να κάνεις την κουβέντα. Αυτή τη φορά επέλεξα ένα τραγούδι από την Βιολέτα την Καφουρίδη. Αν θυμάμαι καλά, πρέπει να το γράψει στο Λονδίνο. Είναι δική της η στίχη, δική της η μουσική. Έχει τη μορφή του μυρολογιού που αναφέρεται στην Κύπρο μας, στη χαμένη Κύπρο, τη χαμένη, δεν θέλω να τη λέω αυτή τη λέξη, με φωτογραφίες από την Αντωνία Κυπριανού σε ό,τι αφορά την Αμόχωστο. Θα ήθελα να το ακούσετε, να το δείτε, αλλά εμείς που μένουμε εδώ, ίσως το λιγότερο, να το κουβαλήσουν σαν παρακαταθήκη μαζί τους εκείνοι που θα πάνε για την άτυπη πενταμερή. Ωρες οι φούρνες ήρθαν,
να μου σβήσουν. Όταν έχεις τα αυτιά σου αυτόν τον ήχο, αυτό το τραγούδι Μυρολόι της Βιολέτας Καφουρίδου, πώς μπορείς να κοιτάς τα μάτια απέναντι τον Τούρκο τον κατακτητή που σου έχει καταπατήσει όλες αυτές τις ομορφιές, να συνδιαλλαγείς για ποιο πράγμα μαζί του? Για ότι θέλεις πίσω την πατρίδα σου? Για ότι θέλεις πράγματι να είσαι ξανά μαζί με τους Τουρκοκύπριους όπως ήσουνα? Για ότι θέλεις να πας στο σπίτι σου που είναι δικό σου και στο οποίο μένει μέσα τώρα ο Έπικος? Συγκλονίζομαι λίγο, ειλικρινά συγκλονίζομαι. Ειλικρινά. Ευχαριστώ πάντως την κυρία Βιολέτα Καφουρίδου που μου έδωσε το δικαίωμα να μεταδώσω αυτό το τραγούδι της. Μου λέει, διαβάζω τώρα το μήνυμά της, ότι υπάρχει και στο YouTube. Με τίτλο «Παράκλησης πατρίδας». Ωχ, πάμε πίσω τώρα στην, εδώ, τη δική μας, την πραγματικότητα. Σάιπρα, δεν λέει να φύγει αυτή η ιστορία από τη μέση, εκεί ακόμα λέει το ψάχνουν.